Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή είναι προκλητική. Είναι σημαδιακή κιόλα η σημερινή μέρα. Βγάζετε λόγους εδώ μέσα για τη δίθεν ανάπτυξη που θα φέρει ο αναπτυξιακός νόμος και μόλις χθες βράδυ η κυβερνητική τρόικα Σταϊκούρας, Κρέκας, Χατζηδάκης ανακοίνωσαν στα σωματεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ την κήρυξη του πιο άτιμου πολέμου, ότι θα τους πετάξει στο δρόμο αυτό το μήνα, απολύοντάς τους από τη δουλειά και την ίδια στιγμή ξεσπιτώνοντάς τους από τους οικισμούς, αφού τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν ακόμα και τα σπίτια τους, και άνεργοι και άστεγοι. Η κήρυξη αυτού του πολέμου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συμπαιγνία με τους επενδυτές, τους περιβόητους, που θέλει να ξεπουλήσει τη ΛΑΡΚΟ για να την πάρουν μπιτ παρά, δεν αφήνει περιθώρια άλλα από το να σημάνει συναγερμός σε όλη την εργατική τάξη της χώρας και όχι μόνο στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, με βασικό στόχο το έγκλημα αυτό να μην περάσει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει ακριβά για το έγκλημα που πάει να διαπράξει. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν ανάγκη την ενεργητική αλληλεγγύη όλων μας. Έχουν πέσει πλέον οι μάσκες και αφήστε τα κόλπα ότι θα απορροφήσετε, λέει, τους άνω των 55 ετών σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Τα ξέρουμε αυτά τα προγράμματα, με ψίχουλα πείνας των 500 ευρώ. Πώς θα ζήσει ένας οικογενειάρχης που έχει παιδιά που σπουδάζουν ή που είναι άνεργα? Αφήστε τα κόλπα ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που θα απολυθούν θα ενταχθούν σε προγράμματα εργασίας γέφυρα, δηλαδή στα γνωστά προγράμματα ανεργίας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, και όσοι κυβερνήσατε πριν από αυτή και φτάσατε εδώ τη ΛΑΡΚΟ, δικό σας είναι όλο αυτό το εγκληματικό σχέδιο με την διαχρονική πολιτική απαξίωσης, εγκατάλειψης, συκοφάντησης, υπερχρέωσης μιας τέτοιας στρατηγικής επιχείρησης ενός πραγματικού χρυσορυχίου για την ελληνική οικονομία. Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί, να εξυγχρονιστεί, να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων με προτεραιότητα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την απόδοση των δεδουλευμένων τους και τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της.